κάθε οικογένεια, στον κάθε επαγγελματία, στον συνταξιούχο, σε όλους αυτούς που έπεσε στις πλάτες τους η κρίση και σήκωσαν και τα βάρη. Στην προσπάθεια δηλαδή που έκανε ο ελληνικός λαός. Κύριε Υπουργέ, αντιλαμβάνομαι ότι και η προεκλογική σας καμπάνια από εδώ και πέρα, αλλά και το πρόγραμμα που θα παρουσιάσετε για μια νέα τετραετία, ότι επικεντρώνεται στο μεσαίο χώρο, έτσι δεν είναι, και στη μεσαία τάξη. Θεωρώ ότι είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το πώς η χώρα θα σταθεί στα δικά της πόδια, πώς θα μπορέσει να προχωρήσει στην παραγωγική ανασυγκρότηση, πώς δεν θα επαναλάβει τα λάθη που έκανε και σαν μοντέλο στο παρελθόν. Είναι κάτι άλλο από αυτό που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία, που επικαλούνται άλλα κόμματα στην πρότασή τους για το μέλλον. Πώς θα πάμε σε μια χώρα που θα υπάρχουν πολιτικές κοινωνικές δικαιοσύνες, που θα υπάρχει κοινωνικό κράτος. Αυτό που εμείς προσπαθούμε είναι να πάμε σε μία άλλη εποχή για τη χώρα, σε μία εποχή που δεν θα αισθάνεται ο πολίτης ότι η κόπη του, η θυσία του, τα χρήματά του, η προσπάθεια που κάνει πάνε χαμένα. Αλλά που γυρνάνε σε εκείνον. Γυρνάνε στην οικογένεια, γυρνάνε στα παιδιά του, γυρνάνε στους συνταξιούχους, στους παππούδες, υπάρχει προστασία για τους άνεργους, υπάρχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ποιοτική, υπάρχουν δημόσιες δομές που μπορούν να λειτουργήσουν και δεν είναι ξεχαρβαλωμένες σαν και αυτές που βρήκαμε. Υπάρχουν μία σειρά από αυτό που λέμε ευρωπαϊκό κράτος, ευρωπαϊκός πολιτισμός, που μπορούν να προχωρήσουν. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, θα πήγαινε στο θέμα της ζώσας επικαιρότητας, που είναι το θέμα με τις κρίσεις των δικαστών στην ηγεσία της δικαιοσύνης. Και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα κιόλας το Υπουργικό Συμβούλιο θα προχωρήσει στην επιλογή των προσώπων που έχουν προεπιλεγεί από την διάσκεψη των Προέδρων. Παράλληλα όμως δέχεστε και μία επίθεση από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία πέριψε το αίτημά σας για συνενετική επιλογή. Πώς θα το πάτε, γιατί και σήμερα αναμένω κάποια σύγκρουση από τα συνεδριά στο Υπουργικό. Η Νέα Δημοκρατία, ό,τι και να κάνουμε, όχι θα πει. Την κάλεσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης για συνενετικές λύσεις σε μία διαδικασία που έχει ολοκληρωθεί επί της ουσίας, γιατί έχει περάσει από τη διάσκεψη των Προέδρων. Και αρνήθηκε. Όταν ο νόμος που υπάρχει, προφανώς δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ, είναι πολλά χρόνια που έχει ψηφιστεί, εφαρμόστηκε για πάρα πολλά χρόνια, έγιναν διαδικασίες όπως ακριβώς ορίζονται. Το κυριότερο όμως, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι δείχνει μία αλαζονία πριν ακόμη, κατά τη γνώμη της, επιχειρήσει να βγει στην κυβέρνηση, να αποφασίσει ο ελληνικός λαός ποια κυβέρνηση θα έχει. Δείχνει μια καταπληκτική αλαζονία. Δηλαδή, αν ο Έλληνας Πρωθυπουργός αποφάσισε ότι θα πηγαίναμε για εκλογές τον Οκτώβρη, στη διακριτική του ευχέρεια ήταν. Δεν προχωρούσε αυτή η γενναία πράξη που έκανε, που λέει ότι σέβομαι το μήνυμα του ελληνικού λαού και πηγαίνουμε να αποφασίσει ποια κυβέρνηση θα θέλει μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Τι θα έλεγε η Νέα Δημοκρατία. Ένα. Δεύτερον, δεν έχει διαλυθεί η Βουλή. Τρίτον, προβλέπεται στο νόμο που, επαναλαμβάνω, δεν έχει ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι προβλέπεται ακόμη και να μην περάσει από τη διάσκεψη των Προέδρων. Στο νόμο Καστανίδη. Στο νόμο Καστανίδη. Για να προχωρήσουν στην τοποθέτηση της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Εδώ όμως έχει περάσει από τη διάσκεψη των Προέδρων. Mm-hmm. Έχει συμμετάσχει η Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη διαδικασία. Αν πάμε... Αφού έχει ολοκληρωθεί αυτό, τότε γιατί η επιστολή του κυρίου Καλογύρου προς τον κύριο Μητσοτάκη? Γιατί ξεσηκώθηκε η Νέα Δημοκρατία ότι μην το κάνετε αυτό. Δηλαδή, από τη μια, όλοι φαντάζομαι, ή το εύχομαι αν θέλετε, λένε για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Από την άλλη, με τον τρόπο της η Νέα Δημοκρατία θέλει να δείξει ότι όταν έρθει εκείνη, αν έρθει ποτέ με την αλαζονία που δείχνει, θα προχωρήσει σε κρίση στη δικαιοσύνη που θα είναι άλλου τύπου. Τι τύπου? Να μας πει. Και αν έχει να κάνει κάποια καταγγελία, αν θέλετε, για τις διαδικασίες που έγιναν, γιατί δεν το είπε στη διάσκεψη του Πρόεδρου που συμμετείχε. Έκανε το ίδιο πριν λίγα χρόνια με το Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος.
Όχι. Και βεβαίως και έκανε το ίδιο. Είχε χάσει τις ευρωεκλογές. Είχε, είχε ζητήσει ο Αλέξης Τσίπρας να πάρει στη συνενετική. Μα δεν ήμασταν σε προεκλογική περίοδο. Τώρα είμαστε σε προεκλογική. Τυπικά δεν είμαστε. Όταν θα οριστεί ο δικαστήριο, θα είμαστε. Δεν έχει ακόμη, δεν έχει διαλυθεί το ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν το έχει ζητήσει ο Έλληνας. Πάντως μια προβληματική πτυχή αυτή τη ιστορική είναι ότι. Για να δείτε την αντίφαση. Για να δείτε την αντίφαση. Για να δείτε την αντίφαση. Σε κάτι που δεν είναι. Δεν έχει να κάνει με τόσο, αν θέλετε, βαριά θέματα, με συνταγματικούς θεσμούς, όπως είναι η δικαιοσύνη, που είναι πυλώνας της δημοκρατίας του να λειτουργεί ανεξάρτητα και σωστά. Να πάμε σε ένα δευτερεύον θέμα, στον ΟΑΣΤ, που προβλεπόταν από το δικό μας νόμο να ενεργοποιήσουμε τον ΑΣΕΘ, το φορέα που διαδέχεται τον ΟΑΣΤ. Όταν είπα εγώ ότι δεν θα ενεργοποιήσω τον ΑΣΕΘ, με έχουν καταγγείλει ως δήθεν υπερασπιστές του ΑΣΥΘ, ο κύριος Ταχιάος, το Κινάλ, οι υποψηφοί του στη Θεσσαλονίκη, οι πάντες. Δηλαδή εδώ πραγματικά πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσει η αντιπολίτευση, εκτός από τον αντισυριζαϊσμό που τη διακατέχει, να σοβαρευτεί λίγο. Να σοβαρευτεί στη στάση που κρατάει, όχι τόσο σε δευτερεύοντα θέματα, αλλά σε κυρίαρχα θέματα, σε θεσμικά θέματα, όπως είναι η δικαιοσύνη. Το θέμα του άστατο ομολογώ δεν το γνωρίζω. Φαντάζομαι ότι δεν το ξέρω καλά. Βλέπω δύο διαφορετικές γραμμές. Στη μία σου λένε γιατί δεν προχωράς. Στη μία είναι ενός νέου φορέα που αν προχωρούσαμε, κύριε Παπακλημίτζο, οι γνωστές εφημερίδες που στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία θα μας κατηγορούσαν ότι πηγαίνετε προεκλογικά και σπαταλάτε τα χρήματα του ελληνικού λαού ορίζοντας νέες διοικήσεις. Εδώ το κάναμε πριν. Και να πούμε και κάτι. Έχει τέτοιο πρωτοσέλιδο σήμερα, θα πούμε μετά. Πάντως το κοινό. Καλά, εντάξει τώρα. Θέλετε να αλλιέψετε ψήφους από τους εργαζόμενους στον ΟΑΣΤ. Εμείς. Είδα μια ανακοίνωση. Που διόριζαν με χαρτάκια για δεκαετίες με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στον ΟΑΣΤ. Εγώ σας λέω ότι έχουν δει το φως δημοσιότητας. Τα χαρτάκια όλων των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για εκατοντάδες εργαζόμενους του ΟΑΣΤ. Πώς τους προσλαμβάνανε. Επειδή για τα σκάνδαλα που γινόντουσαν εκεί μέσα. Επειδή λέτε λοιπόν ότι δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο, η κατηγορία είναι ακριβώς αυτό. Ότι το πήγατε από 30 Ιουνίου, 7 Ιουλίου, προκειμένου να δώσει τον εαυτό σας τη μία εβδομάδα που χρειαζόταν για να διορίσετε την ηγεσία της δικαιοσύνης. Ότι ο κ. Τσίπρας. Όχι, από τα λόγια του Πρωθυπουργού. Η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού είπε ότι μετά τη. Όχι, δεν είναι το ρεπορτάζ. Γιατί ο Πρωθυπουργό λέει αμέσω μετά τον πήτα γύρω αυτοδιοικητικών εκλογών, πάω στον πρόεδρο και διαλύω τη Βουλή. Ο δεύτερο γύρο είναι 2 Ιουνίου. Το αμέσω μετά είναι 3 Ιουνίου. Γελιότητες. Το Σύνταγμα. Μα μισό το τώρα. Γελιότητες, πραγματικά γελιότητες. Να πω πρώτα πριν που το χαρακτηρίσετε. Το Σύνταγμα λοιπόν δίνει 30 μέρες. Άρα 3 Ιουνίου μιλάμε 3 Ιουλίου. Είναι ακριβώς αυτό που ο Πρωθυπουργός δεν είναι καθόλου γελιότητες. Αυτό που καταλάβαμε όλοι. Όταν πάει 7 Ιουλίου. Αυτό καταλάβανε όλοι εκεί. Αυτό καταλάβαμε όλοι γιατί είναι 30 μέρες. Όλοι να το καταλάβουμε εμείς. Όλοι όσοι διαβάζουμε λοιπόν το Σύνταγμα και ακούμε τον Πρωθυπουργό, αυτό καταλάβαμε. Όλοι όσοι βασιζόμαστε σε αυτά τα δεφελόντα δεν το καταλάβαμε. Είναι άλλο η ερμηνεία το γιατί μπορεί να το κάνει. Και άλλο το statement αυτό καθ' αυτό η δήλωση. Η δήλωση έχει δίνει ο Πρωθυπουργός. Το υπολογίσαμε. 3 Ιουνίου. Ουσιαστικά αυτό είναι. Τέσσερα χρόνια ζούμε με το τι κατάλαβα. Η Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Εγώ λοιπόν το κατάλαβα. Ό,τι κατάλαβα. Τον Ιούνιο του 2015 λοιπόν. Που επειδή βλέπουμε ότι κολλάμε στο γράμμα του νόμου. Λοιπόν, πολύ ωραία κάνουμε. Τον Ιούνιο θα σα πω. Τον Ιούνιο του 2015 έλεγαν οι ηγεσίες. Το γράμμα του νόμου, κύριε Παπαγκλημίτσο, λέει ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός πηγαίνει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όταν εκείνος αποφασίσει. Δεν το λέει έτσι. Έτσι το λέει. Όταν εκείνος αποφασίσει, γιατί δεν έχουμε λήξει τις εδραϊκές. Ωραία, για να το κλείσουμε. Και ζητάει εκλογές. Τώρα, να σου πω κάτι. Κοινοβουλίου. Θεωρεί ότι δεν είναι. Το ερώτημα θέλει. Ναι, να θέσει τώρα. Επειδή προκαλείται, το γράμμα του νόμου λέει ότι ο Πρωθυπουργός πάει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και διαλύει τη Βουλή μόνο για σπουδαίο εθνικό λόγο. Δεν τον επικαλέστηκε, άρα ήταν υποχρεωμένο να πάει στην υπηρεσιακή κυβέρνηση. Μην πάτε στο γράμμα του νόμου, θα σα πω και εγώ και δεν συμφέρει αυτή η λογική. Γιατί δεν προβλέπεται τίποτα άλλο από το Σύνταγμα. Ποιο είναι αυτό που επικαλείστηκε. Μόνο για σπουδαίο εθνικό λόγο παρατείται η κυβέρνηση και δεν πάμε. Αυτό λέει το Σύνταγμα μα. Γιατί δεν περιμένει όταν. Όταν θα πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Για όνομα του Θεού, δεν το είπε. Τον έχει επικαλεστεί ήδη το λόγο. Είναι τραγικό. Μισό λεπτό. Για να τα βάλουμε λίγο και να το κλείσουμε. Ξέρετε ποιος είναι ο σπουδαίος εθνικός λόγος. Πρώτο είναι η παρέτηση, δύο είναι σπουδαίος εθνικός λόγος. Πάντως, για να τα λέμε όλα, δεν είναι η πρώτη φορά που μια κυβέρνηση επικαλείται έτσι, εθνικό λόγο ή οτιδήποτε για να πάει σε εκλογές. Ο σπουδαίος εθνικός λόγος. Είναι η πρώτη φορά που δεν επικαλείται ακριβώς. Μα ξέρει τι θα επικαλεστεί. Μα δεν ξέρει τι θα επικαλεστεί όταν πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο σπουδαίος εθνικός λόγος είναι η αδημονία και η αλαζονία που δείχνει η Νέα Δημοκρατία
και όσοι τη στηρίζουν, μπας και βγουν στην κυβέρνηση. Μάλιστα. Αυτό δεν το έχει αποφασίσει ο ελληνικός λαός ακόμα. Mm-hmm. Ο ελληνικός λαός έστειλε μήνυμα σε εμάς. Έφτασε και εσύ όμως τώρα. Ένα καθαρό μήνυμα σε εμάς, στις ευρωεκλογές και στις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης για μια σειρά από λόγους. Ναι. Όχι βέβαια σε σχέση με αυτά που λέει ο κ. Παπαχλημίτσος. Mm-hmm. Αν ήταν η Νέα Δημοκρατία η κυβέρνηση, αν ένας από τους προέδρους της Νέας Δημοκρατίας ήταν στη θέση του Αλέξη Τσίπρα, πρωθυπουργός, δεν θα τολμούσε να κάνει αυτό που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας. Να πει δηλαδή το βράδυ των εκλογών, σεβόμαστε το μήνυμα που έστειλε ο ελληνικός λαός και την απόφασή του και θα αποφασίσει ποια κυβέρνηση θα έχει. Όπως έκανε και το καλοκαίρι του 2015. Δεν τα έχει κάνει αυτά. Θέσε το ερώτημα σου. Ωραία. Όταν έκανε απανοτές κολοτούμπες. Να πάμε στο καλοκαίρι. Όταν έκανε απανοτές κολοτούμπες. Ιούνιο του 2015. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, όταν εξήγηλε το Ζάπιο 1, 2, 3, 53, τα άλλαζε μετά. Έκανε το δεύτερο μνημόνιο, συμμετείχε στο πρώτο, σε ποια εκδοχή το είχαν αποφασίσει. Δεν προσέφυγε στις κάλπες ποτέ. Και την γιατί άλλαξε. Σκληρά, έτσι. Μετά από 4 χρόνια. 15, δημόσια, μετά από 4 χρόνια, ναι. Όταν δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Πότε μάλιστα, είχε ωραία. Τη λεβεντιά, αν θέλετε, η Νέα Δημοκρατία, να πει ναι, πήραμε αυτό το μήνυμα από τον ελληνικό λαό και προσφεύγουμε στις κάλπες. Ναι. Πείτε μου ιστορικά πότε. Και στο 15 πότε. Κάνετε, επειδή είχατε μείνει με 117 βουλευτές, όχι μόνο λεβεντιάς. Γιατί συνταγματικά δεν μπορούσε να σκεφτεί. Στο ερώτημα τώρα, ναι. Λοιπόν, τον Ιούνιο λοιπόν το 2015 έχουν λήξει από τα τρία ανώτατα δικαστήρια. Ναι, αλλά σύμφωνα με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, όχι. Λέει τώρα για να πάμε. Θα κάνουμε αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας. Σύμφωνα με στελέχη και της Νέας Δημοκρατίας, του προτάθη και του πρωθυπουργού να πάνε όλοι και να βάλουν πλάτη έτσι και να μην πάει σε εκλογές. Αλλά από τη δική μου άποψη. Αλλά εκείνος... Πότε λες τώρα, Καντήρ. Εμένα δική μου άποψη. Για το 2015. Ναι. 2015. Επειδή δική μου, δεν λέω κανένα άλλο την άποψη. Να ερμηνεύσουμε και το Σύνταγμα για την άποψη. Είναι απόλυτο Σύνταγμα. Το έχει πει ο κύριο Βούτση. Ότι πήγαμε γιατί πέσαμε κάτω από 120. Ούτε ερώτημα θα τεθεί, ούτε απάντηση θα πάρει. Ωραία, θα βάλουμε το ερώτημα ή να πάμε παρακάτω. Πες, γιατί πρέπει να πάμε παρακάτω. Για μεγάλο συνασπισμό. Το ερώτημα λοιπόν δεν το βλέπω να κάθουμε δικαιοσύνη, γιατί αλλιώ είναι μεγάλο το θέμα. Οπότε θα πάω σε κάτι άλλο. Μιλά όμω. Έγινε λοιπόν. Θα κάνω άλλο ερώτημα. Έγινε λοιπόν η προσπάθεια αυτή το εγχείρημα τη διεύρυνση με τι λεγόμενε γέφυρε, με την προοδευτική συμμαχία κλπ. Εγώ θέλω να δει τον κύριο Σπίρτζ. Δεν το υποτιμώ. Ονομάστηκαν λεγόμενες γέφυρες. Δεν το καταλαβαίνω αυτό που κάνετε, κύριε Παπαδάκη. Τι καταλαβαίνω. Πώς να τις πω, λεγόμενες γέφυρες. Λεγόμενες γέφυρες είναι οι γέφυρες των περιφερειακών σας που πέφτουν η μία μετά την άλλη γιατί δεν τις συντηρούν. Το άλλο είναι μία πολιτική. Δεν ονομάστηκε γέφυρες. Πώς να τις πω. Αφήστε να με ρωτήσετε. Λεγόμενες. Λοιπόν, μία είναι γέφυρα. Δεν είναι λεγόμενες γέφυρες. Υπάρχουν δύο πολύ καλά υλικά. Λεγόμενες είναι κάτι που ονομάστηκε έτσι. Ξέρω πάρα πολύ καλά την τακτική του πώς απαξιώνει μία προσπάθεια. Είναι άλλο. Μία πολιτική κίνηση που λέγεται γέφυρα είναι μία άλλη κίνηση. Ωραία, που για τη γέφυρα λοιπόν και το άνοιγμα με την λεγόμενη. Με την πολιτική κίνηση λοιπόν, η οποία από τον ΣΥΡΙΖΑ ονομάστηκε γέφυρες, αυτή λοιπόν ήταν άνοιγμα στον προοδευτικό χώρο. Γέφυρα. Συγγνώμη. Γέφυρα. Αυτό λοιπόν ήταν άνοιγμα στον προοδευτικό χώρο. Εγώ ήθελα να ρωτήσω λοιπόν τον κύριο Σπίρτζη, επειδή σε ένα κομμάτι αυτού του ανοίγματος πρωτοστάτησε ενεργός, δηλαδή αυτό ήταν το άνοιγμα προς τον κύριο Θήμιο Λιμπερόπουλο, ο οποίος, κατά τη γνώμη μου λοιπόν, για να ρωτήσω δική σου γνώμη, δεν ανήκει στον προοδευτικό χώρο, ανήκει στη λαϊκή, αν όχι στη λαϊκή, στη δεξιά. Ήθελα να ρωτήσω αν αυτό πέρασε ένα μεικτό. Είναι στη λαϊκή. Μα να ρωτήσω και θα μου απαντήσετε ό,τι θέλετε. Είναι στη λαϊκή, στη λαϊκίστικη. Θα σα πω και θα μου απαντήσετε θέλετε. Ναι, λοιπόν, ναι. Εγώ ήθελα να πω λοιπόν, αν αυτό το άνοιγμα που είχε από τη μία τον υφυπουργό Στάνο Μωραΐτη που ήταν στο χρόνο στο Πασόκ, κάποια άλλα στελέχη όπω ο Τήρης ο Βαλτένης, ιστορικά τη αριστερά κλπ. Αλλά έχει και το Θήμιο Λιμπερόπουλο. Αν αυτό πέρασε κάποια μεικτά μηνύματα που είναι. Κάποια μπερδεμένα μηνύματα. Καμία σχέση κάποια... η γέφυρα με το Θήμιο Λιμπερόπουλο. Έχω προσπαθήσει πέντε φορέ να κάνω τίποτα. Εγώ προσπαθώ να κάνω τίποτα. Δεν το ρώτησε η Γκριζάρη την προσπάθεια της προοδευτικής συμμαχίας. Ο Θήμιος Λιμπερόπουλος δεν είχε καμία σχέση με τη γέφυρα της προοδευτικής συμμαχίας. Το άνοιγμα που έγινε δεν αφορούσε μόνο τη γέφυρα. Ο κύριος Σπίτης εδώ μπορεί να απαντήσει. Τι δουλειά έχει ο Λιμπερόπουλος προερχόμενος από τη Νέα Δημοκρατία. Μα να μην βάζουμε τη γέφυρα με τον Λιμπερόπουλος. Αυτό ρωτάει όμως. Αυτό είναι άλλη ερώτηση. Ήταν σε άλλο γεωφυρί. Είναι άλλη ερώτηση αυτό που ρωτάτε και άλλο η γκριζίλα που πάει ο κύριος. Είχε πολύ σχόλιο η ερώτηση του κύριου Παπακλήματος. Κάπως να ξεκινήσει για να πω τι να πω. Κάτω 10 λεπτά σχολιάζει. Ας πάρουμε την απάντηση. Δεν έχω πρόβλημα να κάνω ερώτηση. Πολύ ωραία. Εγώ θα ήθελα να με φωνάξετε κάποια στιγμή να πάρω εγώ μια συνέντευξη με αυτά εδώ που ακούμε. Αλλά είναι πολύ μεγάλο. Λοιπόν, ακούστε τι σχέση έχει ο κύριος Λιμπερόπουλος με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Μάλιστα. Ο κύριος Λιμπερόπουλος τα χρόνια της κρίσης εκπροσωπεί και πριν
κύριος Λιμπερόπουλος είναι ένας συνδικαλιστής. Δεν ξέρω αν ο κύριος Παπακλημίτσος και η Νέα Δημοκρατία λέει ότι είναι της λαϊκιστικής. Της λαϊκιστικής. Δεν μου κατέβει θέλει. Εγώ λέω ότι είναι της λαϊκιστικής. Καλά, εντάξει. Εσύ λες ότι είναι της λαϊκιστικής. Άρα και είναι συμπίπτης με τη Νέα Δημοκρατία. Μα δεν κοιτάξει είναι... την Νέα Δημοκρατία αυτόν τον τρόπο. Εκπροσωπεί, λοιπόν, εκπροσωπεί χειρότερα. Εκπροσωπεί τον πρόεδρο ενός κλάδου, ενός πανελλήνιου συνδικαλιστικού φορέα, ο οποίος τις μέρες της κρίσης ήταν εδώ. Πλήρωνε φόρους, πλήρωνε ΦΠΑ, πλήρωνε φόρο επιτιδεύματος. Έχετε και έχει και τεκμαρτό εισόδημα επί 40 χρόνια πριν χρήσεις. Για να τα λέμε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Όχι, για να τα λέμε δηλαδή. Γιατί είμαστε, okay. Ο κύριος Θήμιος Λιμπερόπουλος λοιπόν ήταν η καρδιά του συνδικαλιστικού τομέα της Νέας Δημοκρατίας. Για δεκαετίες. Έτσι. Σωστό. Η καρδιά. Γιατί ο κύριος Λιμπερόπουλος διαχώρισε τη θέση του και η συντριπτική πλειοψηφία των αυτοκινητιστών που στις τελευταίες εκλογές που είχαν αυτό επιβεβαιώθηκε. Παρά τις προσπάθειες που έκανε ο ίδιος ο πρόεδρος. Κατηγορήστε ότι του κάνατε τα χατήρια για ψηφοθερικό λόγο. Θα σας πω τα πάντα. Ό,τι θέλετε να σας πω. Τι έκανε λοιπόν ο κύριος Λιμπερόπουλος, όπως και όλος ο ελληνικός λαός. Υπέφερε όταν κάποιοι πλούτιζαν στις πλάτες των αυτοκινητιστών με τη στήριξη των δυνάμεων του παλαιοκομματισμού, της Νέας Δημοκρατίας και των νόμων που είχαν περάσει. Δηλαδή, υπήρξαν μεγάλες εταιρείες, η μία ήταν πολυεθνική, δεν υπήρχε καν γραφείο στη χώρα μας, δεν είχε αφήσει από τη δραστηριότητά της στη χώρα μας ένα ευρώ, ένα, για τα μάτια του κόσμου. Δεν είχε έναν εργαζόμενο, δεν είχε έδρα στη χώρα. Και αυτό η Νέα Δημοκρατία το θεώρησε και το νέο νομοσχέδιο που περάσαμε με την έγκριση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ότι βλάπτει την επιχειρηματικότητα. Ότι βλάπτει την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία. Mm-hmm. Είναι πολύ καινοτόμο, ξέρετε, να υπάρχουν δραστηριότητες στη χώρα μας και να μην φορολογούνται. Δεν είναι καινοτόμο. Ούτε είναι καινοτόμο να υπάρχουν offshore κάποιων στο εξωτερικό. Ούτε είναι καινοτόμο να μην υπάρχει καν έδρα σε μία χώρα και να φορολογείται ο μικρός και ο μεσαίος επαγγελματίας. Μεγάλο ζήτημα, κύριε Πρωθυπουργέ. Όχι, δεν ανοίγω καθόλου. Αν δείτε λοιπόν. Αν δείτε λοιπόν. Η φορολογία που προφανώς δεν το συζητάμε πριν από την υπόθεση. Αλλά εδώ. Αυτά ο κ. Παπακλημίτσος. Δεν τα λέει. Όχι, έχουμε λέει λαϊκιστή τον Λιμπερόπουλο. Δεν λέει λαϊκιστή αυτού που κρύβανε τόσα χρόνια. Πολυεθνικές που δεν πλήρωσαν ένα ευρώ. Έχουμε δει και τον κύριο Λιμπερόπουλο. Απαγορεύονται οι εφαρμογές. Απαγορεύεται το ένα, απαγορεύεται το άλλο. Δεν μπορεί να τα κάνει αυτά ο κ. Λιμπερόπουλος. Τι θα πει απαγορεύονται οι εφαρμογές. Από πού και ως πού. Εμείς λοιπόν φτιάξαμε ένα θεσμικό πλαίσιο που λέει αν η εταιρεία, με δύο λόγια, που κάνει τη διαμεσολάβηση είναι η έδρα της στο εξωτερικό, που βρήκαμε ας πούμε ότι μια εταιρεία είχε μετόχους στις Βρετανικές Παρθένες νήσους. Γιατί ως Παρθένες δεν μπορούσαν ας πούμε να αντέξουν αυτό το σκληρό πλαίσιο που είχε η χώρα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχαν έδρα στις Βρετανικές Παρθένες νήσους. Λοιπόν, εμείς τι κάναμε λοιπόν, είπαμε, αν υπάρχει μια εταιρεία εξωχώρια ή δεν έχει έδρα στην δική μας χώρα, υποχρεώνεται να έχει εδώ γραφεία, να έχει αφημί, να έχει φορολογικό υπεύθυνο. Οπότε έκρινε ο κύριος Λιμπερόπουλος και αυτοκινητιστές στην πολιτική σας και λέτε και γι' αυτό υπάρχει αυτή η σύμπνευση. Άρα είναι μια επαγγελματική πιστεύω, ομάδα που έχει έρθει πιο κοντά στο λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λέει. Βεβαίως, λέω γιατί αυτό είναι αμιγώς ταξικό θέμα και θέμα εθνικό του κάποιοι να ανέχονται τις μεγάλες εταιρείες που δεν πληρώνουν ένα ευρώ και κάποιοι άλλοι είναι εδώ πέρα και ματώνουν δεν κάθε μέρα. Όλα αυτό αυτά είναι το μόνο δεδομένο. Απλώς ωραία. Λέμε ότι έχετε μάλλον να είδατε όμως όλα αυτά τα χρόνια πώς έχει βγει προς τα έξω. Ο λαϊκιστής, Θήμιος Λιμπερόπουλος και ο παλαιοκομματικός ΣΥΡΙΖΑ που εξυπηρετεί τους ταξιτζίδες. Η προοδευτική συμμαχία θα συνεχίσει, θα ενδυναμωθεί. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ο προοδευτικός πόλος, η δημοκρατική και προοδευτική παράταξη. Γιατί βλέπω ότι το αμφισβητεί. Ποιος, καλά το κοινάλι τώρα εντάξει. Η προοδευτική παράταξη πάντα εκφραζόταν μέσα από ένα ευρύ σχήμα. Ένα σχήμα που είχε διαφορετικά ρεύματα, αλλά έβρισκε μια συνισταμένη πορεία. Μάλιστα. Αυτό αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αυτό επιχειρούμε. Ο προοδευτικός κόσμος της χώρας είναι στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και εμείς πραγματικά δεν έχουμε κάποια λαζονία γύρω από την προοδευτική παράταξη. Όποια σχήματα αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικά, εδώ είμαστε να συζητήσουμε και να συνεργαστούμε. Εμείς πάντως δεν θα συνεργαστούμε με τον νεοφιλελευθερισμό και τη Νέα Δημοκρατία.
Ας το ξεκαθαρίσουν και άλλοι. Κύριε Υπουργέ, έχουμε μόνο 30 δεύτερα γιατί έχουμε ξεφύγει από το χρόνο μας και δεν σας ρωτήσαμε. Αφού το μισό χρόνο τον έφερε σε αναλύσει ο κ. Παπαδημίτσος. Απολογούμαστε εμείς για καθένα από τις προπονήσεις. Όχι, Κώστα. Για το χαρτοφυλαίο και για σας μια τελευταία ερώτηση είναι: πρώτον, σήμερα έχουμε, δεν λειτουργούν μετρό. Για τη στάση εργασία. Αυτά θα τα ρωτήσετε στο υπερταμείο. Σας κατηγορούν ότι υποβαθμίζετε τα μέσα. Τα μέσα μεταφοράς για να τα ξεπουλήσετε, έτσι, και πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τελικά, Τύπου, τελικά ρε παιδιά, συγγνώμη. Σας το θέτω και τα δύο. Προμήθεια, πρόκληση, 6 ημέρες πριν από τις κάλπες, λέει ο Ελεύθερος Τύπος, τρέχουν την αγορά του. Εντάξει, ο Ελεύθερος Τύπος το γράφει. Δεν... Μην δίνετε και δηλαδή, μεγάλο βάρος. Υπάρχει πρόσκληση πάντως. Καλά πλάκα κάνετε. Πείτε μας. Σοβαρά μιλάτε. Προσπαθούμε 4 χρόνια να βρούμε λεφτά που δεν βρήκαμε 1 ευρώ από το ΕΣΠΑ. 1 ευρώ. Για να πάρουμε καινούργια λεωφορεία. Μας καταγγέλει η Νέα Δημοκρατία στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη για τον μπάχαλο που άφησε. Μας κατηγορεί εμάς. Και όταν βρήκαμε, κάναμε 2 χρόνια διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Δεν θα προχωρούσαμε το διαγωνισμό. Την Παρασκευή βγήκε. Μάλιστα. Πριν τις εκλογές. Ούτε γνώριζε κανείς. Τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Είναι όλα. Ένα κομμάτι του ΕΣΠΑ και ένα κομμάτι από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Κύριε Υπουργέ. Που γνωρίζετε τις διαδικασίες. Είναι πιο γραφειοκρατικές από τις δικές μας. Κατηγορεί Ελεύθερος Τύπος. Μακάρι, ειλικρινά σας μιλάω, να μας κατηγορεί και για τέτοια πράγματα μας κατηγορεί κάθε φορά. Μας κατηγορεί γιατί προχώρησαν τα έργα, το μετρό της Θεσσαλονίκης, τα λεωφορεία. Και είναι η πρώτη φορά, για να πούμε μια καινοτομία που έχει αυτός ο διαγωνισμός, είναι η πρώτη φορά που γίνεται κεντρικός διαγωνισμός για Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι η πρώτη φορά που η συντήρηση και τα ανταλλακτικά είναι μέσα στο διαγωνισμό, για να μην έχουμε τις γκρίζες ζώνες της προμήθειας ανταλλακτικών και τις καθυστερήσεις στη συντήρηση των λεωφορείων. Και προφανώς κάποιος ενοχλεί. Μάλιστα. Καλά κάνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με πολιτικό πάνελ πάλι, έτσι. Εννοείται. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης απόψε στις 10 το βράδυ στην επόμενη μέρα με τον Άρη Ραβανό. Μακάρι να συναρμολογούσα μια ντουλάπα. Μακάρι να περίμενα να φορτίσει το κινητό μου. Μακάρι να κοίταζε ένα site να φορτώνει. Μακάρι να είχα κολλήσει στην κίνηση. Ford Kuga SUV. Η ζωή είναι έξω. Εσύ? Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 10 πτερυγίων. Για φυσικό και φρέσκο αέρα και αθόρυβη λειτουργία. Μόρις. Κόλληση πλακιδίων ΑΚ20 από την Ιζωμάτ. Κόλλα πλακιδίων για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Εξαιρετική αντοχή, κατάλληλη για όλους τους τύπους πλακιδίων. Ακολουθεί πολιτική διαφήμιση. Η Πεθροσφόρα, Sprint 30 ημερών από το ΙΠΑΑΤ για επενδυτικά και αναπτυξιακά προγράμματα. Στο σιρτάρι τα σχέδια βελτίωσης. Προβλήματα στις ενισχύσεις χιλιάδων αγροτών από την παράνομη τακτική 8KID. Στον αέρα η αποσφαλμάτωση. Η Πεθροσφόρα, κάθε Παρασκευή στα περίπτερα. Και για τη συνεχή και έγκυρη ενημέρωσή σας, ipethros.gr. Όποια ώρα της ημέρας ή της νύχτας θελήσεις, πάρε στο 14-784. 14-784 για ραντεβού παιδί. Ακάραια, γύρι, σπόρια μούχλας, τρίχες ζώων, Allerg Stop. Σε στρώματα, σαλόνια, χαλιά, φίλτρα κλιματιστικών. Allerg Stop. Στα αλλεργιογόνα, Stop. Σε όλα τα φαρμακεία. Όπως καταλάβατε, σας ετοιμάσαμε ένα υπέροχο ταξίδι στην ποιήση του μεγάλου μας Γιάννη Ρίτσου. Και έχουμε τη χαρά να βρίσκεται εδώ μαζί.